12. Η διάπλαση του ανθρώπινου εγώ. Η μορφή διαπλάθεται και το ανθρώπινο εγώ αρχίζει να συνεργάζεται στο έργο του Θεού. Το κέντρο αρχίζει να ασκεί τον έλεγχο στους φορείς του. Κατευθύνει τη δράση τους, τους δομεί και τους μεταβάλλει προοδευτικά. Τέλος, ύστερα από ορισμένο αριθμό ενσαρκώσεων αφιερωμένων στο έργο αυτό, έρχεται κάποτε η ώρα που ο άνθρωπος είναι σε θέση να διάγει τη ζωή της γιόγκα. Διδάσκεται τον τρόπο για άνοδο πολύ πιο ραγδαία διαμέσου μιας πρακτικής που θα του κοινοποιηθεί όταν θα είναι έτοιμος. Καμία πρακτική δεν μπορεί να επαρκέσει όσο οι επιθυμίες μένουν αδάμασες και ο νους είναι μάταιος και κενός. Μόνο όταν οι αισθήσεις δαμαστούν και η διάνοια καθαρθεί μπορεί να πλησιάσει ο πνευματικός διδάσκαλος τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στη στενή σαν κόψη ξηραφιού ατραπό που είναι προσιτή μόνο σε όσους έχουν υποτάξει τα πάθη και η ψυχή τους είναι ακλόνητη και δυνατή. Άλλως, η πτώση πάνω σε αυτήν, είτε από τη μία είτε από την άλλη μεριά, θα οδηγήσει σε μία μακροχρόνια πιστοδρόμηση με καθυστέρηση για πολλές μελλοντικές ενσαρκώσεις. Η εμφάνιση της όψης της μακαριότητας. Στο στάδιο αυτό, αναφαίνεται στον άνθρωπο η όψη της μακαριότητας που εκδηλώνεται σαν αγάπη. Είναι μία κατάσταση δυσπερίγραπτη, που κάποια αδύναμη αντανάκλασή της γίνεται αντιληπτή σε πολλά στάδια του διαλογισμού. Μια άφατη χαρά αναπηδά, ξεχυλίζει και περιτυλίγει τον άνθρωπο έως τη στιγμή που η έκσταση αρχίζει να τον υψώνει προς το αληθινό αστρικό πεδίο μέσα στην ίδια την ουσία της ομορφιάς και της θείας ευδαιμονίας. Η υπερτάτη άνοδος. Υπάρχει άλλο ένα στάδιο που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν η μακροχρόνια εξέλιξη θα τον έχει εξαγνίσει. Είναι η υπερτάτη άνοδος, όταν η πιο λεπτή ύλη θα γίνει όχημα του ανθρώπινου κέντρου στην τελειότητα της ανάπτυξής του. Το όχημα αυτό δεν είναι περιορισμός, είναι ένα όργανο πυθύνιο έτοιμο να υπηρετήσει όταν υπάρχει ανάγκη, αλλά και να διαλυθεί όταν δεν χρειάζεται. Σύμφωνα με τη ρήση των Ιερών Γραφών, η δυνατότητα όλων των μορφών υπάρχει στο αστρικό πεδίο. Η ζωή που έχει φτάσει στην κατάσταση της αυτούπαρξης, της αληθινής ύπαρξης, έχει την ικανότητα να περιβάλλεται με οποιαδήποτε μορφή. Συγκεντρώνει γύρω της το αστρικό πεδίο. Δημιουργεί φορείς για κάθε ανάγκη της, χωρίς να τη δεσμεύει. Ο άνθρωπος στην κατάσταση αυτή είναι ελεύθερος, κάθε μορφή ύλης είναι υποταγμένη σε αυτόν και μπορεί να την χρησιμοποιεί ή να την απορρίπτει. Όλες οι περιοχές του σύμπαντος είναι στη διάθεσή του, χωρίς να τον περιορίζουν. Είναι ο απελευθερωμένος, το τετελεσμένο εγώ και μπορεί, αν επιθυμεί, να παραμένει στη γη βοηθώντας τους αδελφούς του ανθρώπους έως το τέλος του γήινου χρόνου. 14. Επίλογος. Έτσι αναπτύσσονται όλοι οι συνεργάτες του Θεού, εκείνοι που αφού έχουν περάσει μέσα από όλες τις δοκιμασίες, έρχονται να αποθέσουν όσα έχουν κερδίσει στα πόδια του Κυρίου τους. Αφού ελευθερωθούν από τον κόσμο, ξαναγυρίζουν και πάλι σε Αυτόν για να εκπληρώσουν τον νόμο του συμπόνιας που είναι αυτή η ίδια η ζωή του Θεού. Ο Θεός παραμένει εκδηλωμένος σε Αυτόν τον κόσμο και Αυτός έχει ταυτίσει τη δική του βούληση με τη δική του βούληση και παραμένει επίσης εκδηλωμένος στον κόσμο. Δεν έχει πια τίποτε να κερδίσει ή να διδαχθεί περισσότερο μέσα στην απεραντοσύνη των κόσμων. Στέκεται στο πλευρό του Κυρίου του ως όργανο ικανό να εκφράζει την υψίστη αυτή ζωή σαν μια γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο και τη ζωή του Θεού. Είναι η ανταμοιβή του, ο σκοπός προς τον οποίο οι καρδιές μας προσβλέπουν με θέρμη.